Τώρα, επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Ο Μάκης Βορύδης και ο Γιάννης Ραγκούσης, εξαιτίας της τροπολογίας που αλλάζει το νομικό καθεστώς των ανώνυμων εταιριών που εκδίδουν εφημερίδα, θέτοντας μάλιστα πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ. Ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για λαθροέντυπα που πρέπει να αποκτήσουν πρόσωπο, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι πρόκειται για προσπάθεια φήμωσης του τύπου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Υπάρχουν έντυπα τα οποία ήταν να αναγράφουν καθόλου, τίποτε. Όταν λέμε τίποτα, τίποτε. Άρα κυκλοφορεί μία εφημερίδα με έναν τίτλο και δεν έχει καμία αναφορά. Είναι καταπολέμηση της διαφθοράς ή μπορεί να τεκμηριωθεί ότι είναι τροπολογία για τη φήμωση του τύπου που προσπαθεί να αποκαλύψει τη διαφθορά. Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης προκλήθηκε στη Βουλή εξαιτίας της τροπολογίας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, αλλά και τη διδακτορική διατριβή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. Η εν λόγω επίμαχη τροπολογία αλλάζει το νομικό καθεστώς για τις ανώνυμες εταιρείες που εκδίδουν εφημερίδα. Ορίζει μάλιστα πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ εάν ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης του φύλου δεν είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων και αν δεν αναγράφονται ο νόμιμος εκπρόσωπος διευθυντής, ο διευθυντής σύνταξης και το όνομα του μετόχου που κατέχει τουλάχιστον το ίμιση των μετοχών στην ταυτότητα της εφημερίδας. Μάκης Βορύδης και Γιάννης Ραγκούσης διασταύρωσαν τα ξύφη τους με τον Υπουργό Εσωτερικών να κάνει λόγο για λαθροέντυπα που πρέπει να αποκτήσουν πρόσωπο. Κυκλοφορούν λοιπόν αυτά τα έντυπα αυτά εντελώς λαθέα, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά, ή χρησιμοποιούν πρόσωπα, υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλοδαπών, υπερηλίκων, οι οποίοι προφανώς δεν υπέχουν κανένας είδους ευθύνης. Η τοποθέτηση Βορύδη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για φήμωση του τύπου. Τι είναι, είναι καταπολέμηση της διαφθοράς ή καταπολέμηση αυτών που αποκαλύπτουν τη διαφθορά ή διώξεις κατά δημοσιογράφων. Όπως ο Βαξεβάνης, η Παπαδάκου ή ο Γιαννόπουλος του 24-7. Τι είναι αυτές οι διώξεις. Διάλογο για αυτήν την τροπολογία κάνατε με τις ενός των ιδιοκτητών του τύπου. Κάνατε. Σε αυτήν την τροπολογία την καταθέσατε σε κοινωνική διαβούλευση. Τη φέρατε χτες νύχτα. Πού είναι λοιπόν η κάλυψη της κοινωνίας απέναντι στο κάθε μακελιό από μια τροπολογία που στοχοποιεί μόνο τον τύπο. Γιατί τα sites όχι, γιατί τηλεοράσεις όχι. Για ευθεία καταπάτηση των άρθρων 14 και 15 του Συντάγματος, καθώς και του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ταύτιση φυσικών με νομικά πρόσωπα που γίνεται επιλεκτικά μόνο για τις εφημερίδες δημιουργεί ενδιαφέροντες συνειρμούς. Με τη λογική αυτή, οι μέτοχοι σε εκδοτικές εταιρείες με μεγάλα χρέη θα πρέπει να καλύπτουν από την προσωπική τους περιουσία τις οφειλές. Με λίγα λόγια και ένα τυχαίο παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να πληρώσει τα δανεικά και αγύριστα του κύρι Καχανίων ή ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας από την προσωπική του περιουσία. Στον απόϊχο του Σάλου που προκλήθηκε από το δημοσίευμα της Αυγής για τη διδακτορική διατριβή Πατούλη, ο Περιφερειάρχης Αττικής απέστειλε εξώδικο στην εφημερίδα μαζί με έγγραφο του ΕΚΠΑ. Ο κ. Πατούλης μάλιστα απέστειλε εξώδικο και σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Νάσο Ηλιόπουλο και τη Ρένα Δούρου. Την ίδια ώρα, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης καλεί τους αρμόδιους της Ιατρικής Σχολής Αθηνών να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες αφαίρεσης του διδακτορικού του Γιώργου Πατούλη. Αφού τα είδατε αναλυτικά, λέω το εξής. Θανάση Δημόπουλε, Πρίτανη ΕΚΠΑ, Πέτρος Φικάκη, πρώην πρόεδρε Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Γεράση Μεσιάσο, νυν πρόεδρε Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κινήστε άμεσα τη διαδικασία αφαίρεσης του διδακτορικού τίτλου από τον Πατούλη Γεώργιο. Το διδακτορικό του, εκτός από επιστημονικά γελίο για γνώση του 2022, είναι προϊόν αντιγραφής. Σώστε στοιχειοδός τα προσχήματα στη σχολή που φοιτήσατε και γίναμε γιατροί. Ιστερόγραφο. Απαιτώ από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητές ιατρικής Στεφανάδη Χριστόδουλο και Πνευματικό Σπύρο να πάρουν θέση. Μένουμε στο θέμα, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω εδώ στο στούντιο τον Κώστα Πουλακίδα και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, άρα έχουμε 27.000 νεκρούς σήμερα. 27.029 για την ακρίβεια. Ναι. Το ξεπεράσαμε άλλο, και άλλη μια χιλιάδα. Να τα λέμε. Και καλά κάνεις και το θυμίζεις. Κάθε φορά που παράμε τους χίλιους, όντως το θυμίζετε. Γιατί αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για την ιστορία της, για τη χώρα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, από όλους τους ειδικούς, όλο και θα αθροίζονται. Είναι κρίδιστικός. Θα ξεπεράσουμε και την Ιταλία. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, ξεκινώ με τον Δημήτρη.
Καθώς έχουμε στη Βουλή αυτή την αντιπαράθεση σχετικά με το εάν είναι φήμος του τύπου ή εάν είναι μια προσπάθεια να αποκτήσουν επώνυμα διάφορα λαθρόβια έντυπα για τα οποία μιλάει ο κύριος Βορύδης, δεν ξέρω τι συμπεράσματα έχει εξαγάγει εσύ. Γιώργο, η Γενική Αρχή περί διαφάνειας στα μέσα ενημέρωσης και αντιμετώπισης του φαινομένου των λαθρόβιων μέσων προφανώς είναι ένα διαρκές ζητούμενο, έτσι. Και αυτό αφορά συνολικά τον τύπο. Αυτή είναι η Γενική Αρχή. Να δούμε όμως κατά πόσο η κυβέρνηση με αυτήν την τροπολογία επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο. Το ερώτημα που φαντάζομαι όλοι όσοι μας βλέπουν τώρα θα έρθει στο μυαλό τους, είναι αν η κυβέρνηση με αυτήν την τροπολογία όντως παρεμβαίνει υπέρ της διαφάνειας. Η απάντηση από αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει είναι κατηγορηματικά όχι. Και το κάνει μάλιστα τόσο άγαρμα που εκτίθεται. Είναι πολλές οι απορίες που εγείρονται και οι οποίες εν πολλής έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Μπορούμε να συνοψίσουμε κάποιες από αυτές τις απορίες. Γιατί η κυβέρνηση προχώρησε τόσο ευνηδιαστικά? Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε επικοινωνία, συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών. Δεν είπε το παραμικρό, το καταγγέλει σήμερα η Ένωση Συντακτών. Ναι. Είχε κάτι να κρύψει? Πρώτη απορία. Ένα δεύτερο. Το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στις εφημερίδες? Δηλαδή, αν όντως υπάρχει πρόβλημα στις εφημερίδες, γιατί να μείνουν έξω ιστοσελίδες, κανάλια, ραδιόφωνα? Αυτό το οποίο θα σκεφτεί κάποιος είναι ότι ενοχλούν συγκεκριμένα έντυπα και η κυβέρνηση θέλει να τα φημώσει. Επίσης, τρίτη απορία. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τι σχέση έχει με τις εφημερίδες? Υπάρχουν τόσοι συνταγματολόγοι στην κυβέρνηση. Δεν το είπε κάποιος ότι αφορά κάτι άλλο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Το λέει και από τον ίδιο τον τίτλο. Άλλο ένα ακόμη το οποίο μένα μου φαίνεται αδιανόητο. Τα πρόστιμα, λέει η τροπολογία, εισπράττονται και παρακρατούνται απευθείας από το πρακτορείο διανομής τύπου. Ένα ιδιωτικό πρακτορείο και μάλιστα μονοπόλιο. Λοιπόν, για να μην πω και πολλά ακόμη, αυτές είναι απορίες στις οποίες μέχρι στιγμής εγώ δεν είδα την κυβέρνηση να δίνει πιστικές απαντήσεις. Και αυτό που με κάνει να καταλάβω είναι ότι στην πραγματικότητα θέλει να ορθώσει εμπόδια σε όσους ασκούν κριτική. Μόνο που θα πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης βλέπουμε ότι προσπαθεί να μιμηθεί και να αντιγράψει ηγέτες όπως ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Αυτές τις πρακτικές όμως τις εφαρμόζουν σε άλλες χώρες. Ο Όρμπαν, ο Πούτιν και ο Ερντογάν. Θέλει να μιμηθεί αυτούς? Είναι ένα ερώτημα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πολιτικό σάλο για τις καταγγελίες σχετικά με την καταγγελίες για λογοκλοπή σε σχέση με το διδακτορικό Πατούλη. Ο οποίος θα συνεχιστεί. Ο κ. Πατούλης τώρα αντιδρά με εξώδικα, προειδοποιεί ουσιαστικά με αγωγές και με όλα αυτά τα πράγματα. Η ουσία είναι όμως ότι ο κ. Πατούλης είναι έκθετος ακόμα και από την κυβέρνηση. Ο κ. Βορύδης που το τοποθετήθηκε σήμερα, προσπαθεί να μην τοποθετηθεί επί του θέματος. Ναι. Και έλεγε: Δεν έχω άποψη για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί στις δικαστικές δικασίες. Και το πρωί έλεγε στο Φίλο Κλαβιανό στο Sky: Δεν διαβάζω Αυγή. Λοιπόν, κατά συνέπεια, ενώ χθες το βράδυ ήξερε τι είχε γράψει η Αυγή. Κατά συνέπεια, δεν έχει καμία σημασία. Η κυβέρνηση δεν καλύπτει στην πραγματικότητα, στο επί της ουσίας, τον κύριο Πατούλη. Τον καλύπτει μόνο ότι ως πολιτικός στέλεχος. Ότι δεν θέλει να καταστραφεί η καριέρα ενός περιφερειάρχη, ο οποίος είναι από τη δική της πλευρά. Όλοι όμως λένε, και εδώ δεν έχει σημασία ο πολιτικός ή ο κομματικός λόγος, σημασία έχει τι λένε οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν κάνει διδακτορικό. Όλοι λένε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι μεγάλο. Και αυτό είναι το πρόβλημα, το ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει πρωτίστως η ιατρική σχολή και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έβασαν το διδακτορικό. Εάν αρχίσουμε, εάν τραβήξουμε την κουρτίνα και καταλάβουμε ότι δίνονται διδακτορικά μάστερ και μάστερ με αυτούς τους τρόπους, παρένθεση, έτσι δίνονται σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και οι κομματικές νεολαίες, οι φοιτητικές παρατάξεις τα φτιάχνουν αυτά. Λοιπόν, εάν το κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Ο κ. Πατούλης, λοιπόν, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα και αν του κακοφαίνεται που έσκασε στα χέρια του, ας αναρωτηθεί ποιος μέσα την παράταξή του δεν ήθελε να τον έχει μπροστά του στις πολιτικές του επιβιώξεις που έχει ο κ. Πατούλης για το μέλλον. Για το θέμα που συζητάγατε νωρίτερα, θέλω να επισημάνω το εξής, επειδή αφορά το πολιτικό κλίμα. Αν στόχος της κυβέρνησης με την τροπολογία ήταν να χτυπήσει το μακελιό, δεν τον πέτυχε. Και μπορούμε να συνδεθούμε σε αυτό το πράγμα.
Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΙΝΑΛ, ούτε κανένα κόμμα δεν συνηγόρησε στην τροπολογία αυτή. Το αντίθετο συνέβη. Δημιούργησε ένα κλίμα καχυποψίας για αυτά τα ερωτήματα που έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης. Είναι σοβαρά ερωτήματα. Χρειάζουν απάντησης, έτσι. Και τα οποία δεν απαντήθηκαν. Ναι. Ο κ. Βορύβης πέταγε την μπάλα στην εξέβρα. Όταν ρωτήθηκε για αυτά τα θέματα, έλεγε: Δεν θέλετε, άμα επιδικαστεί κάτι, άμα πάτε στα δικαστήρια, να έχετε μπροστά σας τον εκδότη για να μπορείτε να του πάρετε τα λεφτά, εφόσον δικαιωθείτε. Αυτό. Αλλά εδώ, γιατί δεν ισχύει αυτή η ρύθμιση για τα site. Μάλιστα. Το μακελιό πουλάει 2.000 φύλλα. Το site του μακελιού, πόσες ανακοινώσεις έχει, πόσες αναρτήσεις έχει, πόσοι διαβάζουν, πόσα κλικ έχει. Από εκεί γίνεται η βουλίτσα, όχι από τα 2.000 φύλλα, που απροπό θέλω να πω ότι πολλοί από αυτούς οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες της χώρας και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, την ημέρα τους ξεκινάνε με το μακελιό, γιατί γράφει για τις πομπές τους. Μάλλον αυτοί θεωρούν ότι γράφει για τις πομπές τους. Δεν τα κάνουν αυτά πράγματα, αλλά μπάσε εδώ. Η έλλειψη διαβούλευσης και το γεγονός ότι κανένα κόμμα και καμία κυβέρνηση δεν το είχαν συζητήσει ποτέ με κανέναν, δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Μια κουβέντα και από σένα για το θέμα Πατούλη. Λοιπόν, για το θέμα Πατούλη πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα πέρα από μια δημοσιογραφική επιτυχία της Αυγής της Κυριακής. Γύρι, κατά τη γνώμη μου, αναδεικνύει και ένα ζήτημα ηθικής τάξης, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα δημόσιο πρόσωπο σε μια κορυφαία θέση, έτσι, όπως ο κύριος Πατούλης. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι στο εξωτερικό έχουν λήξει άδοξα καριέρες για τέτοια ζητήματα. Εδώ η απάντηση ποια είναι? Η απάντηση είναι επίθεση, ακόμη και όταν εκ των υστέρων, και θα πω οξύμορα, η ιατρική σχολή εμέσως δεν διαψεύδει ότι το γενικό μέρος είναι προϊόν λογοκρισίας. Ναι, ναι. Λέει ότι είναι Γιώργο. Πρωτότυπο το ειδικό, δηλαδή 15 σελίδες. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα η αξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα που είναι έτσι κι αλλιώς καταρακωμένη, μάλιστα, με τέτοιες πρακτικές πληγώνεται ακόμη βαθύτατα. Προσωπικά εμένα θα με κάλυπτε έστω και μία ειλικρινή συγγνώμη από τον κύριο Πατούλη και ας έκριναν μετά οι πολίτες στις εκλογές αν έπραξε σωστά. Δεν το κάνει όμως ούτε κι αυτό. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.